δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Πολιτική Διάλογη. Να πάμε τώρα στο στούντιο μας στο Βόλο, που εκεί θα συναντήσουμε την υποψήφια βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ευρυλίων, την κυρία Μαρία Πολύζου. Καλησπέρα, κυρία Πολύζου. Καλησπέρα. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Κατσινοπούλου να λέει ή το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή το μνημόνιο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, φαντάζομαι είναι η εκδοχή των Ανεξαρτήτων Ευρυλίων. Είναι εφαρμόσιμη, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Δίνει βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Τι λέτε στον κόσμο αυτές τις μέρες? Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να ερχόμαστε και να μιλάμε στο κανάλι σας, διότι είναι ένα φιλόξενο κανάλι και μας δέχεται για να μας ακούσει, να μας ακούσει ο κόσμος. Αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω και να λέω, μάλλον την κουβέντα μου θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής, με την εξής λέξη, εξής έννοια. Φαβελοποίηση. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων που ζούμε σήμερα και η φαβελοποίηση είναι μία μορφή, αν θέλετε, επικράτησης, ένας τρόπος επικράτησης πάνω σε χώρες. Και μία χώρα από αυτές είναι και η δική μας, δυστυχώς, η Ελλάδα. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 2.500 αυτοκτονίες, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι επίσημα καταγεγραμμένοι, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι ανεπίσημοι. Ο όρος πάντως που χρησιμοποιείται μας παραπέμπει σε μπανανία, στην Λατινική Αμερική. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει. Και όταν λέμε μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εννοούμε τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα κύκλο εργασίων έως 3 εκατομμύρια ευρώ. 6 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν αυτό δεν είναι φαβελοποίηση, τότε τι είναι, και όταν 384.000 παιδάκια Ελληνόπουλα πεινάν. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι φαβελοποίηση, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Το μείζον δε ερώτημα είναι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί κανένας δεν μιλάει για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλά να λέμε, η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Πολύ καλά. Αλλά πώς. Η επικρατούσα άποψη των δυνάμεων αυτών που αναφέρατε είναι ότι είχαμε ένα μη παραγωγικό μοντέλο, ότι ζούσαμε πάνω από τα όρια μας. Κύριε Κολάτε, μια πολύ στιγμή πραγματικότητα και αλήθεια. Το μαγείρεμα των στοιχείων, των οικονομικών στοιχείων της χώρας μας από την Ελστάτ. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Από εκεί ξεκινάει και η δική μας η θέση, αν θέλετε, για ποιο λόγο το μνημόνιο, και το πρώτο και το δεύτερο, είναι άκυρα αντισυνταγματικά και πρέπει να φύγουν από αυτή τη χώρα, να μην υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Ακόμα και αν αυτό, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, μας οδηγήσει εκτός ευρωζώνης, άρα σε χειρότερες περιπέτειες. Αυτά τα διλήμματα, τα ψευτοδιλήμματα, καλά θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να σταματήσουν να τα λένε και να σταματήσουν να τρομοκρατούν τον κόσμο. Καταρχήν, το διακύβευμα, αν θέλετε, των εκλογών είναι ένα. Ελλάδα εθνικά κυρίαρχη ή Ελλάδα υποτελής. Για μένα προσωπικά, σαν Μαρία, αυτό είναι το διακύβευμα. Κανένα άλλο. Το ευρώ η δραχμή έχει καταπέσει. Ένα θα σας πω παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Μαυροβούνιο. Καν δεν βρίσκεται σε ενταξιακή διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καν δεν βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ. Τι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή σαν εθνικό νόμισμα? Το ευρώ. Υπάρχει λοιπόν σύνδεση της ενταξιακής, αν θέλετε, συνθήκης που θα υπογράψει ένα κράτος για να είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με τη συνθήκη της απόφασης του να έχει σαν εθνικό νόμισμα το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Καμία σχέση. Άρα λοιπόν, γιατί κοροϊδεύουν και τρομοκρατούν τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αλληλοσύνδεση αυτών των συμβάσεων και ότι είναι συνυφασμένες και ότι αν η μία καταπέσει, καταπέφτει και η άλλη? Μάλιστα. Το τι προτείνει η ανεξάρτητη Έλληνες, θα θέλει απόψε να ακούσει ο κόσμος? Γιατί ακούμε τον Πάνο τον Καμένο να λέει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε αν είναι υλοποιήσιμα και εφαρμόσιμα. Λέει για παράδειγμα άμεση ανακήρυξη της ΑΟΣ. Τι αυτό είναι πάλι, το λέει η διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων. Λέει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Τι ακριβώς λέει? Λοιπόν, ξεκινάμε με το εξής. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Και όταν λέμε έχει δουλευτεί πάρα πολύ, δεν μιλάμε να δουλευτεί μεταξύ της 6ης Μαΐου, δηλαδή της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, και σήμερα. Σήμερα με την έννοια ότι σήμερα βγαίνουν πια τα προγράμματά τους στον αέρα, έτσι. Αυτό το πρόγραμμα έχει δουλευτεί πάνω από διετία. Και για ποιο λόγο? Διότι έχει λάβει υπόψη του διεθνή φόρα
Είναι η εθνική μας αντιπρόταση, έτσι λέγεται. Έχει λοιπόν λάβει υπόψη του αυτό το πρόγραμμα καταρχήν για να γίνει δύο συνισταμένες, αν θέλετε, δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη. Mm-hmm. Η δεύτερη παράμετρος είναι οι δομές και το μοντέλο των 10 πιο αναπτυγμένων χωρών του ΟΣΑ. Όταν λοιπόν έχουμε βάλει κάτω και έχουμε χαρτογραφήσει και έχουμε επίσης πάρει το παγκόσμιο απόσταγμα, αν θέλετε, μιας βιβλιογραφίας που μιλάει ξεκάθαρα για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε και να βγούμε από παγκόσμιες κρίσεις οικονομικές, αυτά λοιπόν όλα όταν έχουν δουλευτεί, έχουν βγει σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα το δικό μας λέγεται Εθνική Αντιπρόταση και είναι 100% ελληνικό πρόγραμμα, διότι βγήκε βασιζόμενο στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική, αν θέλετε, κουλτούρα, πώς θα μπορεί να προσαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχει βγει από εμάς για μας και όχι από κάποιους έξω οι οποίοι μας το φορέσαν σαν πρόγραμμα με τα μνημόνια. Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Απολίζου, υπάρχει ένας κρίσιμος χρόνος, ο οποίος είναι τι κάνουμε μετά τις 18 Ιουλίου και μέχρι ότου το όποιο πρόγραμμα, από το όποιο κόμμα, όσο ρεαλιστικό και αν είναι, όσο και αν μας φέρει ενώπιον μιας πραγματικότητας που η χώρα θα είναι πιο εθνικά ανεξάρτητη και οι πολίτες θα ξανααποκτήσουν την αξιοπρέπειά τους, εγώ να θέσω τα λόγια σας, είναι η καθημερινότητα, το διατάφτα. Και η καθημερινότητα είναι έλλειψη ρευστότητας. Τραγική έλλειψη ρευστότητας. Αυτό είναι ένας μύθος. Καμία έλλειψη ρευστότητας. Το κράτος μας είναι αυτάρκες. Και όταν λέμε αυτάρκες, με κλείσιμο του περσινού ισολογισμού, αν δείτε τα στοιχεία, βλέπετε ξεκάθαρα ότι και μισθοί και συντάξεις πληρώνονται μια χαρά. Και απόδειξη αυτού που λέμε επίσης είναι το γεγονός ότι μέχρι και την δεύτερη, με την υπογραφή, μέχρι την υπογραφή της δεύτερης δανειακής, του δεύτερου μνημονίου, είχαμε ένα διαρκές έτσι φόβο, έναν πανικό ότι αύριο θα πτωχεύσουμε, μεθαύριο θα πτωχεύσουμε, τώρα θα πάρουμε την πρώτη δόση, τώρα θα πάρουμε τη δεύτερη δόση, αύριο θα πάρουμε την έκτη δόση. Αποτέλεσμα. Οι δόσεις, οι ημερομηνίες των δόσεων, θυμάστε, τις καθυστερούσαν. Έπεφταν οι ημερομηνίες πληρωμής των μισθών και των συντάξεων και πληρώνονταν. Γιατί? Διότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Μπορεί από τα διαθέσιμά του και από τις εισπράξεις που έχει των φόρων του, έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, φάρμακα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, από την ώρα που υπογράφηκε το δεύτερο μνημόνιο, τα πράγματα άλλαξαν. Και γιατί άλλαξαν? Διότι στις 20 Μαρτίου ήρθε η ταφόπλακα που μας βάλανε μέσα στο EFSF και μας και κατάργησαν πλέον την έννοια έθνους κράτους. Άρα τι είμαστε? Είμαστε μία ΑΕ η οποία τελεί υποπτώχευση και μπορούμε να τις πάρουμε από τα τραπέζια, τις καρέκλες, τους υπολογιστές μέχρι και τις λάμπες. Λοιπόν, και από την άλλη δημιουργήθηκε το ταμείο, το οποίο ταμείο τι κάνει ουσιαστικά? Κατάσχει τα έσοδα όλης της χώρας. Και πάνε πρωτίστως για να πληρώσουν τα τοκογλυφικά τοκοχρεωλήσια των πρώτων και δεύτερων δανειακών συμβάσεων και κατά δεύτερη μοίρα τους μισθούς και τις συντάξεις. Όταν λοιπόν μια δανειακή σύμβαση και όταν ένα PSA έχει αποτύχει διότι έχει κουρέψει τα έσοδα της χώρας, ξεκάθαρα. Λοιπόν, και όταν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να πληρώνουμε τοκογλυφικά επιτόκια και το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο, καταλαβαίνετε ότι όσο διωγγώνεται το ποσό του χρέους και τα τοκοχρεωλήσια, αρχίζει αυτή η ισορροπία και χαλάει. Και γι' αυτό το λόγο θα φτάσουμε τελικά μέχρι και τον Οκτώβριο να λέμε ότι ναι, τώρα πια δεν θα έχουμε ούτε μισθούς ούτε συντάξεις. Ξέρετε, από την άλλη πλευρά, και αυτή τη φορά δεν αναφέρομαι στην άλλη πλευρά, στον Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στους δανειστές μας. Δηλαδή τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης και κυρίως τον άξονα Βερολίνου, ας πούμε Παρισιού, αν υπάρχει πλέον το είδος άξονας. Αρχίζει να διαφαίνεται ότι, ξέρετε κάτι, τα πράγματα αλλάζουν στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να συζητήσουμε και για ρήτρες αναπτυξιακές στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Θα είδατε σήμερα ότι όλη η Ευρώπη άρχισε να έχει τεράστιο πρόβλημα. Κατέρευσαν τα χρηματιστήρια και στο Βερολίνο και στο Παρίσι και παντού. Ο κύριος Ντράγκη για πρώτη φορά μίλησε για την ανάγκη επανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών μέσω χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι με βάρη που θα φορτωθούν στα κράτη ως χρέη.
Κάποιος θα έλεγε αξίζει τον κόπο να επιδείξουμε αυτή την εθνική πυγμή σε μια περίοδο που διαφαίνεται ότι αλλάζει ρότα η Ευρώπη, το παίρνει αλλιώς και φεύγει από την μοναταριστική νεοφιλελεύθερη λογική και προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάπτυξης που μπορεί να οδηγήσει στο βάθος και σε ένα ευρωομόλογο. Και κάποιος άλλος για να το επεκτείνω θα έλεγε μήπως πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα μέχρι ότου όρθει αυτή εντός εισαγωγικών στο τρία λύση. Λοιπόν, υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια ενός μνημονίου. Είναι πάρα πολύ εμφανές ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει στην Ευρώπη και στις αντιδράσεις τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες το πρώτο πράγμα που προτάσουν είναι η επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας σημαίνει έξοδος από το μνημόνιο. Όταν μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, αμέσως αυτά τα δύο είναι συνυφασμένα και με την ανάπτυξη. Δηλαδή η εθνική κυριαρχία και η ανάπτυξη πάνε μαζί. Διότι όταν δεν έχεις την εθνική σου κυριαρχία και έχεις υπογράψει ένα μνημόνιο που σου απαγορεύει να συνεταιριστείς, έτσι, να κάνεις διμερείς σχέσεις με άλλα κυρίαρχα κράτη, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα που μας το απαγορεύουν αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη. Μας απαγορεύουν αυτή τη στιγμή να έχουμε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή με άλλο κράτος. Εκτός της οικογένειας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αμέσως καταλύει την έννοια έθνους κράτους. Γιατί ανάπτυξη λοιπόν θα μιλήσουμε όταν δεν μπορούμε, όταν μάλλον μας συμπεριφέρονται σαν τους παρίες. Μισό λεπτό, γιατί ξέρετε κάτι. Η έννοια του έθνους κράτους όπως την φαντάζεται κάποιος ή όπως την φαντάζεστε ίσως εσείς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει καταργηθεί το 1981 και το 2001. Το 81 με την είσοδό μας στην ΟΚ κάποια πράγματα εκχωρήσαμε προκειμένου να έχουμε ένα Χωρίσαμε ακόμα περισσότερο για να έχουμε ένα κοινό νόμισμα. Όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιποι εταίροι. Έτσι. Στη λογική μιας κοινής ιδέας. Πείτε μου εσείς σε ποια λογική κοινής ιδέας βασίζονται όλες αυτές οι απειλές, όλη αυτή η τρομολαγνία, όλη αυτή η καταπίεση και μία εξαθλίωση ενός ελληνικού λαού. Μπορείτε να μου πείτε στο όνομα ποιας σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων μας γίνεται αυτό? Τις σχέσεις ότι υπήρχε ένα φαύλο πολιτικό σύστημα το οποίο υπερχρέωσε τη χώρα και τώρα πρέπει να πληρώσουμε, θα έλεγε κάποιος. Όχι απαραίτητα, ξέρετε, διότι τα 110 δις που πήραμε στην πρώτη δανειακή δεν τα πήραμε όλα. Χρεωθήκαμε για τα 110 δις και πήραμε τα 87. Ποια είναι λοιπόν η αλληλέγγυα διάθεση που μπορεί να έχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί μας? Δεν θα διαφωνήσω με αυτό, όπως δεν θα διαφωνήσω και με το γεγονός ότι μπήκαμε σε ένα μηχανισμό στήριξης για να σωθούμε εντός εισαγωγικών, ενώ την ίδια στιγμή και να μην μπορούμε. Γιατί άμα θα βγαίνουμε στις αγορές θα πέραμε μυστικά επιτόκια και την ίδια στιγμή διαβάζω ότι το 10 δανειστήκαμε το 30% από 11 γραμμάτια τρίμηνες ή εξάμηνες διάρκειας, το 11 το 52% των δανειακών μας αναγκών και το 12 πάμε για το 60% των δανειακών μας αναγκών. Και μιλάμε για 11 γραμμάτια από 4,2% ως 4,8% επιτόκιο, το οποίο σε μια αναγωγή, σε ένα δεκαετές ομόλογο, είναι πάνω από 30%. Είναι το πιο ακριβό επιτόκιο χώρας στις 250 χώρες του ΕΟΣΑ. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, είναι ένα τοκογλυφικό επιτόκιο. Αλλά αυτή είναι μια οχθή και η πλευρά. Κύριε Κολάτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πω το εξής. Όταν μπήκαμε, όταν υπογράψαμε τη συνθήκη της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, υπογράψαμε το εξής, υπογράψαμε ότι θα δανειζόμαστε ως κράτος, έθνος, ως κυρίαρχο κράτος, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 1%. Αυτή η ισορροπία άλλαξε. Και γιατί με 1% δανείζονται τράπεζες πλέον. Και δανειζόμαστε μέσα από τις τράπεζες. Λοιπόν, και δανειζόμαστε πρώτη δανειακή με 7%. Τώρα ότι είναι τραπεζοκεντρικό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αυτό το ξέραμε. Αλλά κύριε Κολάτε, όσο τα επιτόκια ήταν φθηνά. Η ακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γίνεται είτε με χρήματα των μετόχων, κοινώς βάζουν οι μέτοχοι το χέρι στην τσέπη και κάνουν την ανακεφαλαιοποίηση, ή από τους μετόχους των χρηματιστηρίων, δηλαδή τους επενδυτές. Πού ακούστηκε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνεται από τους πολίτες των χωρών? Πουθενά, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή πιστεύω. Το κάνουν οι Ιρλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και όλος ο κόσμος.
Άρα εσείς λέτε ότι μέσα από την Ελλάδα θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την ετεροβαρή σύμβαση υπέρ των αγορών. Ήμασταν το φθηνό πειραματόζω για όλη αυτή την εξέλιξη που φοβούνται αυτή τη στιγμή ότι έρχεται. Και γι' αυτό μαζεύονται σιγά σιγά. Και γι' αυτό βλέπετε αυτή την αλλαγή της διάθεσης. Αλλά η αλλαγή της διάθεσης πρέπει να τονιστεί και από την Ελλάδα ακόμα πιο έντονα, με την αντιμνημονιακή πλέον αντίδραση που έχουμε ως λαός και ως κράτος. Διαφωνείτε με όλα τα επιμέρους σκέλη του μνημονίου ή υπάρχουν και κάποια θετικά που προσπαθούν να βάλουν μια τάξη σε ένα ξεχαρβαλαμένο δημόσιο τομέα? Ένας δημόσιος τομέας μπορεί κάλλιστα από ένα κράτος το οποίο έχει πολιτική βούληση, αν θέλετε, έχει δηλαδή πολιτικούς οι οποίοι έχουν τη βούληση να το φέρουν, αν θέλετε, σε μια ευθεία, σε έναν ίσιο δρόμο, αλλά μόνο με πολιτική βούληση. Μέχρι τώρα, ως φαίνεται, δεν υπήρχε αυτή η πολιτική βούληση. Και γι' αυτό φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Ξέρετε κάτι όμως, κυρία Πολύζου, όταν έχεις απέναντι εταίρους οι οποίοι δεν ξέρουν να μπλοφάρουν ή άμα επιμένουν λόγω πυγμής και σου λένε ότι εάν δεν εφαρμόσεις σε αυτή την ελληνική σύμβαση, από εμάς τέρμα η ρευστότητα. Δεν λέω θα μας διώξουν την Ευρωζώνη, έτσι, μακριά από μένα αυτό. Αλλά τέρμα η ρευστότητα που στην ουσία σε οδηγεί εξανάγεις, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρεις χρήματα για το εσωτερικό σου. Έτσι. Να κόψεις νόμισμα δεν μπορείς εφόσον το έχεις ξεχωρίσει στην Ευρωζώνη, αλλά αναγκαστικά θα πας σε μια δραχμή. Είσαι ένα άλλο εθνικό νόμισμα. Δεν μιλάει κανένας για τη δραχμή. Ναι, δεν μιλάει, αλλά να σας πω πώς έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Η ρευστότητα που κυκλοφορεί είναι 40 δις ευρώ. Από αυτά, τα 15 δις έχουν αποθησαυριστεί από τους ίδιους τους κατόχους σε ντουλάπια, σε θησαυροφυλάκια, σε δεν ξέρω πού. Άρα 25 δις είναι η ρευστότητα. Κύριε Κολάτε, η απειλή αυτή της εξόδου της χώρας από τη... Όχι, δεν σας λέω απειλή, εγώ σας λέω για την πραγματική οικονομία που τη ζούμε καθημερινά. 25 δις ευρώ έχουμε εν έτη 2012, 1η Ιουνίου σήμερα, και άλλα 40 με 50 δις επιταγές. Το 2009 είχαμε 250 δις επιταγές και άλλα 250 δις ρευστό. Καταλαβαίνετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Αυτή τη ρευστότητα ποιος θα την καλύψει? Αυτό ρωτάει ο απλός πολίτης. Εξαρτάται τι εννοείται ρευστότητα και τι πρέπει να καλύψει. Μα πώς θα συνελάσσεται ο κόσμος? Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες αυτό που προτάσουμε είναι ότι θα πρέπει καταρχήν τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να πληρώνονται να είναι οι μισθοί, οι συντάξεις, τα φάρμακα και η υγεία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε έχοντας ένα μνημόνιο. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς υπάρχει το επαχθές του χρέους, θα πρέπει να το ελέγξουμε και να δούμε από εκεί και πέρα πραγματικά τι είναι αυτό που οφείλουμε, διότι παταχτσίδες δεν είμαστε, και τι είναι αυτό που χρωστάμε για να δώσουμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ανισορροπία, η οποία αυτή την ανισορροπία καλούμαστε να τη σταματήσουμε. Αυτό δεν σας φοβίζει μήπως μας οδηγήσει σε μια απομόνωση? Είπατε για παράδειγμα δεν μας αφήνουν να κάνουμε δημιουργικές σχέσεις με Ρωσία και Κίνα. Στο G8 όμως είδα τον Ρώσο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μετβέντεφ, να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πού είναι ο μελλοντικός εταίρος και σύμμαχος ο οποίος θα μας βοηθήσει όταν λέει ως μέλος του G8 και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της? Ο κ. Μετβέντεφ το είπε αυτό διότι σαφώς, όπως είπατε, είναι μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δεν δύναται να αντιταθεί σε αυτό το ρόλο του. Από την άλλη όμως, μπορεί κάποιος κάλλιστα να καταλάβει και πίσω από τις λέξεις τι μπορεί να κρύβεται. Ο Αλέξης. Πέρα από τον Αλέξη, μπορεί να κρύβεται ξεκάθαρα μια καταγγελία του μνημονίου για να μπορέσει επιτέλους η Ελλάδα να βγει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να αναζητήσει άλλες λύσεις. Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι μονόδρομος το να τους πούμε σηκωθείτε φύγετε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη χώρα, διότι επίσης θεωρείτε ότι με έναν τρόπο έγινε ένα λογιστικό μαγείρεμα που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση όπως έγινε και σε άλλες χώρες? Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Θα πρέπει επίσης να ξέρει ο κόσμος ότι το επαχθές του χρέους ποιο είναι. Αυτό το χρέος μέσα του κρύβει συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει με δωροδοκίες, με μίζες και αυτές τις συμβάσεις αυτή τη στιγμή καλείται ο ελληνικός λαός να τις πληρώσει. Οι Γερμανοί έχουν ένα νόμο που λέει ότι αν διαφανεί ή αποδειχτεί ότι υπάρχει δωροδοκία σε σύμβαση όπως είναι συμβάσεις εξοπλιστικών εξοπλισμό που έχουμε κάνει εμείς, έτσι, τότε αυτές οι συμβάσεις είναι ως μη γεννόμενες. Ξέρετε κάτι, τι σημαίνει αυτό? Το αντιλαμβάνομαι, αλλά ξέρετε κάτι. Μπορώ να φανταστώ ότι από τις μίζες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια θα βρούμε και 40 και 50 δις ευρώ, αν σας γίνω γαλαντόμους, που είναι από τέτοιες συμβάσεις.
Αυτή τη στιγμή χρωστάμε 380 δις ευρώ και έχουμε 200 με 190 δις ΑΕΠ. Χρωστάμε 380 δις ευρώ, διότι το χρέος ξεκίνησε με μια πάρα πολύ λάθος λογική. Mm-hmm. Με τη λογική του ότι δανειζόμαστε όχι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη λογική ότι δανειζόμαστε από το Κογλύφους ξεκάθαρα, με τη λογική ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνουμε ανάπτυξη για να μπορέσουμε να κινηθούμε, με τη λογική ότι πλέον δεν είσαστε οι Έλληνες οι κυρίαρχοι, είσαστε απλά κάποιοι οι οποίοι για μας χρωστάτε. Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια ισορροπία και να καταργηθεί το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι η αρχή και το τέλος, δηλαδή αυτή τη στιγμή σας λέω ξεκάθαρα ότι και μέσα στο μνημόνιο μπορούμε να πτωχεύσουμε. Και τι μας λέει εμάς, ότι αύριο, ποιος μας λέει, ποιος μας εγγυάται ότι αύριο το πρωί δεν σταματούν οι ίδιοι τις τρόφιγγες, όντας εμείς μέσα στο μνημόνιο. Έχουμε κάποια εγγύηση γι' αυτό, όχι βέβαια. Όχι, καμία. Λοιπόν, απλώς σε όσες χώρες έφυγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν και τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι μια τρόικα, αλλά εγώ θα πω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να έρθω στα λόγια σας. Ακολούθησε μια οδυνηρή περίοδος. Μείναμε διεθνώς απομονωμένες, δεν μπορούσαν να βγουν στις αγορές. Ήταν και χώρες οι οποίες είχαν ένα παραγωγικό μοντέλο. Η Αργεντινή, για παράδειγμα, είχε επάρκεια. Εμείς δυστυχώς ένα ποσοστό 70-80% των τροφίμων τα εισάγουμε. Δεν λέω για τα φάρμακα που είναι εξίσου αναγκαία. Που να δείτε με το πρόγραμμα Ήλιος που έχουν υπογράψει. 200.000 στρέμματα είναι δρομολογημένα, ο σιτοβολώνας όλος της Ελλάδος, γι' αυτό λέμε ότι το μνημόνιο πρέπει να καταργηθεί, διότι υπάρχουν μέσα πράγματα τα οποία είναι εγκληματικά για το λαό μας. Λοιπόν, 200.000 στρέμματα είναι δρομολογημένα, ο σιτοβολώνας, κάπου της Θεσσαλίας, Λακωνία, επάνω στη Θράκη, να δημιουργηθούν ένας απέραντος φωτοβολταϊκός καθρέφτης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αλλαγή χρήσης. Όλη τη γη αυτή που είναι αγροτική αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν και θα μας αναγκάζουν να εισάγουμε φακές Αργεντινής. Και επειδή δεν θα έχουμε την αγοραστική δύναμη να το κάνουμε ούτε αυτό, σημαίνει αναπόφευκτα λοιμό. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πάντως αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ένας εντός εισαγωγικών λοιμός, γιατί να μην είναι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, μπορεί να υπάρξει. Όχι, να τα μεγαλοποιούμε, διότι ήδη ήρθε εγκύκλειος στην περιφέρεια της Αιτωλοακαρνανίας που μιλάει για το Codex Alimentarius και μιλάει για την εκρίζωση όλων των αμπελιών που υπάρχουν και τα οποία δεν έχουν άδεια. Διότι με το Codex Alimentarius που έχουν υπογράψει, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι συμβαίνει. Βγάλανε ένα πολύ ωραίο τρόπο, αν θέλετε, μέσω του Codex Alimentarius να πούνε ότι θέλουμε να ελέγξουμε την ποιότητα του φαγητού μας, της τροφής μας και μέχρι εδώ καλά. Δεχόμαστε βεβαίως ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τι τρώμε, αλλά τελικά καταλήγει να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από πίσω, η οποία λέει ότι δεν θέλουμε να ξέρουμε τελικά την ποιότητα του τι τρώμε, αλλά αν θα φάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν ποινικοποιήσει μέχρι και τον μποστάνι. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί το έχουν κάνει αυτό. Το έχουν κάνει διότι θέλουν να ελέγχουν την τροφή όχι μόνο στην πόλη, στον αστικό ιστό που ξέρουν εκεί πέρα πώς θα το κάνουν, πώς θα το ελέγξουν, αλλά και στο χωριό. Δεν θα μπορείς λοιπόν εσύ να έχεις τον μποστάνι σου, τις ντοματούλες σου, τα αγκουράκια σου και να κάνεις τη σαλατούλα σου όταν θα θες να φας, γιατί απλούστατα θα περνάει η αστυνομία και θα σε χρεώνει 1.200 ευρώ το στρέμμα αν δεν τα εκριζώσεις όλα από την αρχή. Με δικά σου έξοδα, δική σου δαπάνη. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έχουν κάποιες. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα έχουν πει στον κόσμο και δεν τα λένε στον κόσμο και καθόμαστε και μιλάμε μόνο για μισθούς και συντάξεις και βλέπουμε ουσιαστικά ένα δέντρο και έχουμε χάσει από πίσω το δάσος. Το οποίο δάσος λέει τι, κυρία Κούλη? Το δάσος λέει μία ανακατάταξη όλων των πραγμάτων που αφορούν στις οικονομίες της γης. Το πρόγραμμα λέει μία διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα λέει ένας αρχηγός και ένας και πέντε άνθρωποι που θα κάνουν κουμάντο σε όλη την οικονομία της γης. Αυτό λέει. Όταν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Όταν αυτή τη στιγμή πάμε σε καλούς μισθούς, δηλαδή. Κύριε Κολάτε, όταν αυτή τη στιγμή καλούμαστε να λάβουμε μισθούς ως υπάλληλοι 200 ευρώ, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει συρρήκνωση του δημογραφικού μας και μάλλον ένταση του δημογραφικού μας προβλήματος. Διότι ποιος νέος θα πάει να κάνει οικογένεια με 200 ευρώ? Πείτε μου. Ποιος νέος 27 χρονών θα πάει να κάνει οικογένεια και παιδάκια για να προσφέρει στη χώρα του και στο δημογραφικό πρόβλημα που έχει αυτή η χώρα? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλούστατα ότι αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη κάποια στιγμή να εξαφανιστεί και από το χάρτη.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί ακούω τα προγράμματα του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου που λένε δεν θα θέλουν άλλο 100% και 100% συντάξεις. Ακούω τον κ. Τσίπρα να λέει να ξαναπάμε στα 750 ευρώ και φαντάζομαι ότι έχουν τον τρόπο, έχουν βρει τη ρευστότητα, έχουν βρει τα σεντούκια και τα θησαυροφυλάκια για να τα κατακτήσουμε αυτά. Τι από όλα συμβαίνει, ή μας λένε ψέματα, ή αυτό που λέτε εσείς θα συμβεί αν συνεχίσουμε σε αυτή τη ρότα. Αυτό είναι εξακριβωμένο ότι θα συμβεί. Εντός μνημονίου, ναι, θα συμβεί. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή με τα προγράμματα που εξαγγέλνουν και ευαγγελίζονται, δυστυχώς ψεύδονται. Για ακόμα μια φορά και είναι πάρα πολύ τραγικό και δυσάρεστο να το διαπιστώνουμε. Διότι όταν έχεις υπογράψει το μνημόνιο και όταν ο ένας κάνει πλάτη στον άλλον, και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στα πάνελς που μιλάνε και με τον τρόπο που μεταξύ τους συμπεριφέρονται, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, όταν έχουν υπογράψει τα μνημόνια και οι δύο, όταν έχουν υπογράψει, όταν έχουν στείλει επιστολές υποταγής για την επόμενη μέρα των εκλογών, κάτι που δεν τους βγήκε στην προηγούμενη εκλογική περίοδο, δηλαδή δεν περίμεναν καν ότι ο λαός θα αντιδράσει και θα πει ένα ξεκάθαρο όχι, δεν θέλουμε μνημόνιο. Λοιπόν, όταν έχουν αυτοί οι κύριοι υπογράψει ότι την επόμενη μέρα θα είναι στην κυβέρνηση και θεωρούν τους Έλληνες δεδομένο, αυτοί οι κύριοι εξακολουθούν και λένε ψέματα όταν μιλάνε για προγράμματα για ανάπτυξη, για μισθούς, για συντάξεις. Εδώ ο κύριος Σαμαράς μας μιλούσε ότι διαπραγματεύτηκε 7 ώρες τους μισθούς και τις συντάξεις και τι, και το 13ο, το 14ο μισθό, μισθό και, και τα επικουρικά. Πού είναι αυτά? Τελικά θα μας μείνει όντως ένας 13ος, ένας 14ος, γιατί οι υπόλοιποι μισθοί θα έχουν φύγει. Μάλιστα. Πέστε μου κάτι άλλο, κύριε Πολυζού. Αυτό το ενεργειακό ομόλογο που λέτε στο πρόγραμμά σας, που συνεπάγεται ανακήρυξη ΑΟΣ και ειδικότερα νότια της Κρήτης, όπου θεωρούν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πόσο εφικτό είναι, με δεδομένο ότι υπάρχουν και οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, έτσι? Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση από την πλευρά της Τουρκίας, λόγω και της έκρηθμης κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας εξαιτίας της κυβερνησίας. Καταρχήν, εφικτό είναι και μπορεί να γίνει και εντός 24 ωρών με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και με νόμο. Η ΑΟΣ δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να γίνει πιο εύκολα από ό,τι μπορεί κάποιος να το φαντάζεται. Το θέμα της Τουρκίας τώρα. Η Τουρκία για να εγείρει, αν θέλετε, οποιαδήποτε απέτηση, θα πρέπει καταρχήν να υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης για να έχει το δικαίωμα να πάει στη Χάγη. Αυτό δεν το κάνει. Όσο δεν το κάνει λοιπόν, δεν μπορεί και να γύρει απαιτήσεις. Παράδειγμα τραμμένο επίσης είναι η Κύπρος, που με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο το συγχωρεμένο, ο οποίος είχε το σθένος να πει ότι ναι, εγώ θα την κάνω την ΑΟΣ, και όταν μιλάμε για Κύπρο και για Τουρκία, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η σχέση και ξέρετε και τις αποστάσεις πόσο κοντινές είναι. Λοιπόν, δεν φοβήθηκε ο Τάσος ο Παπαδόπουλος να κηρύξει μία ΑΟΣ και αυτή τη στιγμή η Κύπρος είναι ένας από τους ρυθμιστικούς, αν θέλετε, παράγοντες στο ενεργειακό τοπίο της περιοχής. Λοιπόν, όταν επίσης αυτή τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι για το Αιγαίο ενδιαφέρονται και για τα πετρέλαιά μας ενδιαφέρονται Ρωσία, Ισραήλ και Αμερική, δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες η Τουρκία να κάνει, όχι, δεν το νομίζω, εννοώ σχηματικό είναι το, δεν το νομίζω, έτσι, να γύρει οποιαδήποτε, αν θέλετε, αντίδραση ή οποιοδήποτε ας πούμε, φόβο να έχουμε για, ακόμα και για θερμό επεισόδιο. Αυτά δεν υπάρχουν. Η Τουρκία θα πρέπει απλά να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια διεθνή πρακτική την οποία αρνείται να το κάνει. Και αυτό είναι για δικούς της λόγους και δικό της θέμα. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Την κήρυξη της ΑΟΣ θα την κάνουμε. Και θα μπούμε στο παιχνίδι το ενεργειακό πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ δραστήρια. Δεν είναι και ένα παιχνίδι με τη φωτιά όμως. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν τα συμφέροντα τριών χωρών, σας επαναλαμβάνω, όπως είναι η Αμερική, η Τουρκία και το Ισραήλ, επικεντρώνονται Αμερική και Ισραήλ επικεντρώνονται στο Αιγαίο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια Τουρκία να κάνει το οτιδήποτε. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε έρθει ήδη σε συμφωνία με αυτές τις εταιρείες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, έτσι δεν είναι? Εννοείται ότι θα έρθουμε σε συμφωνία με εταιρείες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας αυτό. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέροντα αυτά. Εγώ να παρατηρήσω απλώς ότι και μόνο στο άκουσμα των αρχηγών του Αλέξη του Τσίπρα ότι θα γίνουν επανακρατικοποιήσεις και ότι θα φύγει το μνημόνιο, είχαμε μια καταβαράδραση του χρηματιστηρίου και σήμερα που επανέλαβε το πρόγραμμά του,
διαλύθηκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε αυτό το άμεσο πρόβλημα που έχουμε, φέρνοντας επενδύσεις σε ένα περιβάλλον που για κάποιους επενδυτές ίσως μοιάζει ανασφαλές και αβέβαιο. Αυτό, άμα μου τολμήσετε αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι θα έχετε λύσει και τις απορίες όλων των τηλεθεατών στην απόψη μια κουβέντα. Λοιπόν, καταρχήν, θα σας απαντήσω ως εξής. Όταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μιλούν για την κατάργηση του μνημονίου, δεν το λένε αυτό ότι θα το κάνουν την επόμενη των εκλογών στις 18 του μήνα. Υπάρχει μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν και είναι ενέργειες τριμήν. Η πρώτη από τις ενέργειες που πρέπει να γίνει είναι να έρθει, να περιέλθει στα χέρια της χώρας, να κρατικοποιηθεί δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον συμβεί αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ξέρετε ότι είναι η τράπεζα η οποία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει τη δυνατότητα να τυπώσει δικό της μόνος, να το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό όμως και η BID λέει πετάξτε τα χαρτονομίσματα με ύψιλον στην γραμματοσειρά που τυπώνονται στον χολαργό, έτσι το ξέρετε αυτό. Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι εφόσον. Όχι, υπάρχει στο καταστατικό, καλά κάνετε και το λέτε, στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, άρθρο 14, παράγραφος 4. Η θέση που λέει ότι η κυρίαρχη κεντρική τράπεζα μιας χώρας μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη των 2 τρίτων των μελών του ΔΣ να τυπώσει χρήμα. Αυτό είναι σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε καν το μετοχικό κεφάλαιο ποιο είναι της. Είναι συγγνώμη στο χρηματιστήριο, είναι γνωστό. Ναι, πρέπει όμως να δούμε και το μετοχικό κεφάλαιο ποιο είναι, έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιες διεθνείς τράπεζες, οι γνωστές και μη γνωστές. Όχι απαραίτητα, εκπλαγείτε όταν δείτε ποιοι είναι από πίσω, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Η κρατικοποίηση λοιπόν της Τράπεζας της Ελλάδος είναι το κλειδί για να μπορέσουμε μετά να δημιουργήσουμε την επιτροπή αυτή ελέγχου, του λογιστικού ελέγχου του χρέους και να καθορίσουμε τελικά ποιο είναι το χρέος το οποίο πραγματικά οφείλει η χώρα μας και ποιο είναι αυτό που θα αφαιρέσουμε, θα βγάλουμε από πάνω μας. Αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε ως επαχθές και υπονίδιστο. Αυτό το επαχθές χρέος που μέχρι το Φεβρουάριο ήταν σε ιδιώτες, σε τράπεζες, τώρα έχει πάει σε κράτη. Θα πούμε στους εταίρους μας, στους Ισπανούς και Ιταλούς που υποφέρουν και αυτό ότι ξέρετε κάτι, επειδή εμείς κάναμε ένα λογιστικό έλεγχο, είδαμε ότι από αυτά που μας δανείστε εσείς, ένα μέρος πρέπει να το κόψουμε, άρα δεν θα το δίνουμε. Μα εδώ κουρέψαμε τα ταμεία μας, τα ασφαλιστικά. Δεν διαφωνώ, αλλά μιλάμε για εταίρους που μας δανείζουν, το ξέρετε αυτό. Κύριε Κολάτε, οι εταίροι είναι αυτοί που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε τα σίκα-σίκα για τη σκάφη-σκάφη. Ασφαλώς, γι' αυτό τα συζητάμε απόψε. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε και λέμε: έχουμε την κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουμε την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους. Αφού αυτά τα δύο ολοκληρωθούν, ο έλεγχος αυτός εμείς υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε έναν μήνα. Χοντρικά, μέσα σε τρεις μήνες θα έχει ήδη διαφανεί και από το κλίμα που θα έχει δημιουργηθεί και μέσα στην Ελλάδα αλλά και έξω προς τους Ευρωπαίους εταίρους, θα έχει λοιπόν διαμορφωθεί ένα κλίμα το οποίο θα λέει, ξέρετε, εδώ πέρα τώρα τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει είτε να καταγγείλουμε μονιμερώς το χρέος, είτε να αποδεχθείτε ότι το μνημόνιο έχει αποτύχει. Και είναι ξεκάθαρα πολιτικής λύσης και διάθεση, αν θέλετε, Δεν θα διαφωνήσω ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό και δεν είναι οικονομικό. Και στη χώρα και στην Ευρωζώνη. Έτσι. Αυτό νομίζω πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι. Μάλιστα. Ήταν ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε απόψε. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι απόψεις σας δεν πολύ φιλοξενούνται και εμείς με χαρά ως κουραγιστικό μέσο φιλοξενούμε όλες τις απόψεις. Και νομίζω ότι μας δόθηκε η δυνατότητα να φωτιστούν κάποια σημεία που ίσως θα μην τα γνώριζαν πολλοί κόσμος. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν σημεία τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει και πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει. Υπάρχει μία λογική του να κάνουμε ένα brainstorming, ένα καταιγισμό πληροφόρησης και παραπληροφόρησης, αν θέλετε, του κόσμου ή ακόμα και μία τρομολαγνία να περάσουμε στον κόσμο, έναν φόβο. Και θα πρέπει πλέον ο Έλληνας να αισθάνεται λίγο πιο σίγουρος για τη χώρα του και για αυτούς που προτείνουν λύσεις οι οποίες πραγματικά είναι εφικτές. Και όχι λύσεις οι οποίες είναι ουτοπικές και θα ήταν πάρα πολύ καλές σε μια χώρα δυνητικά αυτάρκη και αυτόνομη, μια εθνική, έτσι, εθνικά κυρίαρχη χώρα. Να, αυτό θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πολύζο. Καλό σας βράδυ. Καλό.